εργοτάξιο θυμίζουν οι εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λίγες ώρες πριν από τα εγκαίνια, τεχνικοί, μεταφορείς, ελαιοχρωματιστές, οδηγοί Κλάρκ και χειριστές Γερανών, συνεργεία καθαρισμού, εργάζονται πυροδοδός προκειμένου όλα να είναι έτοιμα στην ώρα τους. Μα είναι όλα έτοιμα. Εργάζεστε πυροδοδό? Ανελιπώς και πυροδοδός. Όταν έχουμε το στάντ εδώ, θα έρθουν και άλλοι συνάδελφοι τώρα το μεσημέρι και βεβαίως θα είμαστε έτοιμοι. Μην αμφισβητείτε καθόλου, γιατί και πέρσι και εγώ τρόμαξα. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία. 2 μέρες πριν την έκθεση και ήταν εδώ πέρα αεροδρόμιο. Αλλά δουλεύουν και τα παιδιά, τα συνεργεία όλη τη νύχτα, οπότε όλα πάνε καλά. Κατασκευές αλουμινίου, προβολής και φωτιστικά σώματα, τέντες και υπόστεγα κάνουν αναγκαίες τις παρακάμψεις για όποιον κινείται εντός του εκθεσιακού κέντρου στο παραπέντε των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κάνουμε τεχνικές δουλειές. Συναντήσατε καμία δυσκολία? Ό,τι έχουμε δυσκολίες, εμείς προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα να είναι τέλεια. Λίγες ώρες πριν τα επίσημα εγγένεια της 81ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 1.500 άτομα εργάζονται σε συνεργεία που στείλουν τα περίπτερα προκειμένου όλα να είναι έτοιμα. Για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση παίρνει μέρος και ο ελληνικός στρατός. Στον εξωτερικό χώρο έχει χτιθεί μια πολύ εντυπωσιακή σκηνή, στην οποία ο επισκέπτης μπορεί να δει το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον του στρατού Ξηράς, αποστολές των Βαλκανικών πολέμων έως και εξομοιωτή βολών. Στην τελική φάση της προετοιμασίας είναι και το περίπτερο που θα μας ταξιδέψει στους παραμυθένιους κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά. Οι λάτρες των παραμυθιών θα επιβιβαστούν στο Εξπρές των Ονείρων με συνεπιβάτη τον δημοσιογράφο Πίκο Απίκο. Μπροστά στην πύλη εμπορίου, οι επισκέπτες θα βρουν και το βαγόν του μετρό. Οι εργαζόμενοι βάζουν τις τελευταίες πινελιές προκειμένου όλα να είναι έτοιμα. Θα είναι από ό,τι ξέρω, ναι. Μπορούν να μην είναι. Εργάζεστε πυροδοδός για να είναι? Ναι, ναι. Συναντήσατε καμιά δυσκολία? Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη κάτι? Μόνο τον καιρό, τίποτα άλλο. Σας πήγε πίσω ο καιρός? Θα είχαμε τελειώσει λίγο νωρίτερα. Εργασίες και στο περίπτερο της ΕΤΡΙΑ. Με καθημερινές, ραδιοφωνικές αλλά και τηλεοπτικές εκπομπές, όλοι οι εργαζόμενοι του σταθμού θα ενημερώνουν για άλλο τα γεγονότα που θα λάβουν χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.